αλλαγές τους μετρούν οι αγρότες μετά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στοχευμένες δράσεις στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Πιέσεις για τη λειτουργία της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας από το κέντρο δράση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τους πόρους της ΚΑΠ και από τους ίδιους πόρους της περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται νέα έργα με κατεύθυνση στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Εγκρίθηκε το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από τους ΚΑΠ και από τους πόρους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται νέα έργα με κατεύθυνση τον τουρισμό και τον πολιτισμό, όπως αυτή έχει προστεθεί στο γενικότερο αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται συντήρηση και ανάδειξη τριών βυζαντινών μεταβυζαντινών εκκλησιών στους μεταξάδες Εύρου, ανασύνθεση, στερέωση και ανάδειξη των μαρμάρινων θρασμάτων της σαρκοφάγου του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομωτινής που βρέθηκε στο τμήμα της αρχαίας Αγνατία Οδού της πόλεως Κομωτινής, καθαρισμός και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αναστασιούπολης περιθεωρίου ώστε να καταστεί επισκέψιμη, ανάδειξη αναγλύφου μήθρας στις θέρμες Ξάνθης για τον ίδιο σκοπό, μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη φρουρίου της Ξάνθειας στην Ξάνθη, αποκατάσταση και φωτισμός στο κάστρο της Ξάνθης, αποκατάσταση θριαμβικού τόξου της Εγνατία Οδού στην Καβάλα, ανάδειξη τμήματος αρχαίας Εγνατία Οδού στη Σιδράμα Καβάλα, ανάδειξη ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαϊκού Αγωγού στη Δράμα, συνέχισαν σκαφική έρευνα στην περιοχή ποταμών της Δράμας, συνέχιση ανασκαφικής έρευνας ακρόπολης και πολίσματος Πλατανιά στη Δράμα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του προϊστορικού οικισμού Αρκαδικού, ανάδειξη ευρύτερου χώρου ακρόπολης Μαρά στη Δράμα, δοκιμαστικές τομές στη Μεγάλη Τούμπα περιοχής Καλής Βρύσης στην περιοχή της Δράμας, ανάδειξη αρχαίας Εγνατία Οδού στον Εύρο, διοργάνωση περιφερειακού φεστιβάλ Via Εγνατία κατά μήκος Αρχαίας Ιστορικής Εγνατίας, του οποίου εκδηλώσεις θα γίνουν αναπεριφερειακή ενότητα στον Εύρο, πιθανότατα στην Τραϊανούπολη, στη Ροδόπη πιθανόν στο ιστορικό κέντρο της Κομωτινής, στην Ξάνθη στο Θανάτου Νέστου, παρά την αρχαία Τόπειρο, στους Φιλίππους, στην Καβάλα και βορειότερα στη Δράμα. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γιώργος Παυλίδης, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε καθαρό στόχο να αναδείξουμε τον σπουδαίο πολιτισμό μας σε όλα τα τμήματα της περιφέρειας, να τον συνδέσουμε με τον τουρισμό μας για να τον αναδείξουμε στο μέγιστο βαθμό. Έχουμε πολλά για τα οποία είμαστε περήφανοι». Για χωροταξική αποκλιμάκωση του Καλλικράτη κάνει λόγο το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών. Από την πλευρά του, οι δήμαρχοι υπογραμμίζουν πως θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές τομές στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως στο κομμάτι που έχει άμεση σχέση με τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητές τους. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται να μην ανοίξει ακόμη ο ασκός του αιώλου και να βρεθούν μπροστά σε σωρία ανεξέλεκτων ετοιμάτων. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κώστας Πουλάκης, η πρωτοβουλία για αλλαγές στον Καλλικράτη θα γίνει μετά από διεξοδικό διάλογο και θα έχει ορίζοντα τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών διαμηνύει πως κομβικό σημείο για την προώθηση των όποιων μεταρρυθμίσεων στον Καλλικράτη είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ενθαρρυντικό που θέλουν όλοι να γίνουν τομές πάνω στον Καλλικράτη. Εγώ χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο εδώ θα πρέπει να έχουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μεταρρυθμίσεις χωρίς πόρους δεν γίνονται. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουν και η αυτοδιοικητική αλλά και η κυβέρνηση. Στο προσυνέδριο της ΚΕΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα στην Ξάνθη είχαμε διεξοδική συζήτηση επί αυτού του ζητήματος. Πρέπει να τεθούν κυρίως ζητήματα λειτουργικότητας των Δήμων και κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών. Από εκεί και έπειτα, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε βίαιες αλλαγές και πιστεύω και ελπίζω ότι οι όποιες αλλαγές θα προκύψουν έπειτα από διεξοδικό διάλογο της κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών, παραδέχονται ότι ο Καλλικράτης το μεγάλο του μειονέκτημα ήταν ότι δεν χρηματοδοτήθηκε όσο θα έπρεπε. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα και αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όμως δεν υποστηρίχθηκαν ανάλογα οικονομικά. Να σας πω ένα ζήτημα, το ζήτημα των αδέσποτων. Η ευθύνη ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να έχουν δοθεί πόροι. Δηλαδή θα πρέπει να ισχυροποιηθούν οι Δήμοι μας οικονομικά, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο θεσμικό ρόλο του Καλλικράτη. Τώρα, υπήρξαν αδυναμίες του Καλλικράτη. Σαφώς και αυτές πρέπει να αλλάξουν. Μεγάλη κουβέντα βέβαια θα γίνει εάν τελικά η κυβέρνηση επιλέξει το σπάσιμο των συνόρων των Δήμων
Αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, όλες οι αλλαγές αυτές χρειάζονται τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που μέσα στην κρίση που περνάμε λίγο δύσκολο να βρεθεί. Έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις όποιες αλλαγές μέχρι το 2019. Μεγάλες αλλαγές. Ο Καλλικράτης ξεκίνησε χωρίς την πρίκα του και γι' αυτό είχε προβλήματα, δηλώνει ο Υπουργός Νίκος Βούτσης, όπου προσθέτει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να στηρίξει τις αλλαγές. Εάν δεν έχει 4 δις ευρώ, δεν μπορεί να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, παραδέχτηκε. Κάποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να διορθωθούν. Σε ό,τι έχει σχέση το χωροταξικό, δεν ξέρω αν ο νομός δράμας έχει ανάγκες από τέτοιες αλλαγές, αλλά ας περιμένουμε πρώτα τις προτάσεις της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει μετά από έντονη διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς, που είναι η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση, με το θεσμικό της όργανο, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, για να κλείνουμε το ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι αλλαγές χρειάζονται. Αλλά το κυριότερο που χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα είναι χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων που τις έχουν δοθεί. Δημοσιονομικό είναι το πρόβλημα που παρακολουθεί την λειτουργία της θεραπευτικής μονάδας φαρμακευτικής αντιμετώπισης εξαρτήσεων του ΟΚΑΝΑ στη Δράμα. Ο πρόεδρος του κέντρου δράση, Κώστας Μιχαηλίδης, δήλωσε πως θα πρέπει να κινητοποιηθούν φορείς του τόπου ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα σχετικά με τη δημιουργία της 57ης μονάδας πανελλαδικά. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας το Μάρτιο του 2011 σχετικά με το σχεδιασμό του ΟΚΑΝΑ για δημιουργία θεραπευτικών μονάδων απεξάρτησης στη χώρα, υπήρχε η πρόβλεψη για τη Δράμα και συγκεκριμένα σε χώρο του νοσοκομείου η ίδρυση θεραπευτικής μονάδας φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης δυναμικότητας 100 με 120 άτομα. Για το σκοπό αυτό, ο χώρος που επρόκειτο να φιλοξενήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ κατασκευή ΠΡΟΚΑΤ 200 τετραγωνικών μέτρων ευανδού εξοπλίστηκε κατάλληλα από τον ΟΚΑΝΑ, αλλά η μονάδα δεν λειτουργήσε ποτέ λόγω έλλειψης προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων, τα οποία ανέρχονται στα 150.000 ευρώ ετησίως. Σήμερα, το δίκτυο των θεραπευτικών μονάδων φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ αριθμεί 56 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Επειδή πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική δομή τομή που αφορά ένα άκρος ευαίσθητο θέμα, τη μάχη για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη μάστιγα της εποχής μας που λέγεται ναρκωτικά. Έχει ήδη παραχωρηθεί και διαμορφωθεί ο χώρος στο νοσοκομείο της Δράμας, όμως στην παρούσα φάση, λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης του ΟΚΑΝΑ, δεν υπάρχει πληροφόρηση ή εξέλιξη επί της ίδρυσης της μονάδας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, όπου το πρόβλημα της χρήσης τοξικοεξαρτησιογόνων ουσιών είναι έντονο, δεν υπάρχει μονάδα απεξάρτησης. Με την ίδρυση νέας μονάδας θα γίνει πραγματικότητα ένα παλιό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και θα ανακουφίσει τοξικομανείς, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη καβάλα και η λίστα και ο χρόνος αναμονής θα μηδενιστούν. Με την ίδρυση θεραπευτικής μονάδας φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης σε συνδυασμό με το νεοσυσταθέν κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων δημιουργείται πλέγμα προστασίας ό,τι αφορά την πρόληψη και θεραπεία. Η εύκολη πρόσβαση στη θεραπεία είναι η εφαρμογή στην πράξη του δικαιώματος για θεραπεία που συνιστά υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες της. Ο προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων ετησίως είναι εξαιρετικά χαμηλός. Δυστυχώς, η εξελίξη είναι στο επίπεδο της οποίας είχαμε εντοπίσει πριν από μήνες. Δηλαδή, το γεγονός ότι ενώ έχει εκφράσει η τοπική θεσμική κοινωνία και έχει διατρανώσει με τον πλέον απόλυτο τρόπο τη θέλησή της προς την πολιτεία να ιδρυθεί και να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η μονάδα στη Δράμα, είχαμε μια πολιτεία η οποία κόφευε, είχαμε μια κυβέρνηση η οποία επικαλούνταν το δημοσιονομικό πρόβλημα και η ιστορία με την ίδρυση αυτής της δομής στον τόπο μας δεν προχώρησε ούτε ένα βήμα. Και ξέρετε, ρωτάτε σε μια περίοδο όπου πραγματικά εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, η δράση δηλαδή, έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία ώστε να επικαιροποιήσουμε τη διεκδίκηση αυτού του μεγάλου ζητήματος για τον τόπο μας. Σε έναν τόπο όπου έχει καταγραφεί με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο το θέμα που αφορά στις εξαρτήσεις και ιδιαίτερα τα ναρκωτικά. Πιο συγκεκριμένα, σε προχθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πάρθηκε απόφαση η δράση, η δομή αυτή δηλαδή που αφορά στην πρόληψη, να κινηθεί σε μια κατεύθυνση η οποία θα έχει σαν στόχο την κινητοποίηση όλων των φορέων του τόπου μας και σαν πρώτο βήμα
είναι η αποστολή ενός σχετικού ψηφίσματος σε όλα τα συλλογικά όργανα, ακόμα και σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε να περάσει το μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση ότι εμείς διεκδικούμε αταλάντευτα, με συνέπεια και δεν κάνουμε βήμα πίσω σε αυτό το μεγάλο στόχο, το οποίο αφορά την ψυχοκοινωνική υγεία και ιδιαίτερα τα ναρκωτικά στον τόπο μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, επαναλαμβάνω, στέλνουμε και επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας το αυτονόητο για μια κοινωνία η οποία σέβεται τους πολίτες της. Δηλαδή, 150 με 170 χιλιάδες ετησίως σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, για να μπορέσει επιτέλους και η Δράμα να έχει τη δική της θεραπευτική μονάδα και να μην στέλνουμε τα παιδιά μας, τα οποία δεν είναι και λίγα, στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Είναι ένα όριμο αίτημα, είναι ένα αίτημα το οποίο είναι πλέον καθολική απέτηση της τοπικής κοινωνίας. Ευελπιστούμε ότι η νέα κυβέρνηση θα ανταποκριθεί και σύντομα, μέσα στο 2015, μέσα στο 2015, και η Δράμα θα είναι το 57ο, γιατί υπάρχουν ήδη 56 μονάδες σε όλη τη χώρα, το 57ο, η 57η θεραπευτική μονάδα η οποία θα λειτουργήσει επιτέλους στον τόπο μας. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή των Τεναγών εντός των ορίων του Δήμου Δοξάτου, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης. Θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική μέρημνα για να μην επαναληφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οι αγρότες από την πλευρά τους συνεχίζουν να μετράνε τις πληγές τους από τον κάμπο των Τεναγών μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις που για μία ακόμη φορά μετέτρεψαν σε λίμνη την περιοχή. Εν τω μεταξύ, πλημμυρισμένα χωράφια στο εδαφικό χώρο του Φωτολίβους κυρίως είναι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Δήμο Προσοτσάνης. Αναφορικά με τις χιονοπτώσεις, τα εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου επενέβησαν άμεσα και δεν άφησαν κλειστούς τους δρόμους τόσο στους πύργους όσο και στο πανόραμα. Θυμίζει η περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων μετά από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, γεγονός το οποίο έχει φέρει για μία ακόμη φορά τους αγρότες της περιοχής σε απόγνωση. Στα Τενάγη Φιλίππων, τα κτήματά μας, όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα, τα έχουμε στο Κοκκινόγωμα, μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, στην Ελευθερούπολη, στο Χορτοκόπι. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τα νερά έχουν λιμνιάσει, δηλαδή έχουν γίνει λίμνη. Είναι χειρότερο το πρόβλημα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε πρώτη φορά το 2003. Αυτή τη χρονιά είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Από το 2003 έχετε προβλήματα κάθε Έχουμε προβλήματα χρόνο. Κάθε χρόνο. Όχι, σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Είναι σιτάρια στην παρατενάγια περιοχή και ορισμένα που έχουν μείνει από την περσινή χρονιά αλώνιστα. Δηλαδή ό,τι υπάρχει μέσα πλέον έχει καταστραφεί, έτσι? Σίγουρα, με το νερό, ναι. Αυτό. Τώρα αυτό το νερό θα αργήσει να στραγγίσει για να μπορείτε να μπείτε μέσα για δουλειές? Αυτό το νερό δεν φεύγει ούτε το Μάιο. Είπαμε να μείνουμε στον τόπο μας. Λοιπόν. Και με αυτά που βλέπω, θα φύγουμε κι εμείς. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης σημειώνει πως πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική παρέμβαση, έτσι ώστε το φαινόμενο αυτό να συμβαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο. Τα καιρικά ζητήματα και γενικά οι πλημμύρες, οι οποίες γίνονται στον κάμπο μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Ουδέποτε έχει λυθεί, ουδέποτε έχει έλθει στο προσκήνιο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με μια απλή βροχόπτωση, είχαμε το φαινόμενο να πλημμυρίζουν χωράφια, είχαμε το φαινόμενο να κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν ολόκληροι οικισμοί όπως το Καλαμπάκι και ο Νεροφράχτης, αλλά και να πλημμυρίζουν τόσο πολύ τα κανάλια που να φτάνουν στο σημείο οι δρόμοι οι ίδιοι να μην είναι προσπελάσιμοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ο δικός μας ο Δήμος από μόνος του δεν έχει τους οικονομικούς πόρους για να το καταφέρει. Στην συγκέντρωση που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο στην Ομαρχία για τα ζητήματα των ΤΟΕΒ, έθεσα το ζήτημα αυτό και εκεί τόνισα, έπρεπε να πω την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι προκειμένου να γίνουν εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα στο Τσάι αλλά και στον κάμπο μας, θα πρέπει να δαπανηθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Τα δεκάδες εκατομμύρια αυτά ευρώ δεν μπορούν να βρεθούν ούτε μέσα από το ΠΕΠ, ούτε από την περιφέρεια δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο Δήμος να το διαθέσει. Είναι ένα ζήτημα και της κεντρικής εξουσίας να σκύψει και να δει τον πιο πλούσιο κάμπο της Ελλάδας και να μεριμνήσει, έτσι ώστε αυτός να είναι πραγματικά παραγωγικός. Διότι δεν είναι δυνατόν σήμερα όλη η Ευρώπη να μιλάει για σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη, για τον ορίζοντα 2020 και το ΕΡΑΕΣ3, και εμείς να προσπαθούμε να καταφέρουμε να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά τον κάμπο μας, να κάνουμε δηλαδή τα αυτονόητα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Στην περιοχή της Προσοτσάνης, πλημμυρισμένα χωράφια κυρίως εντοπίζονται στον εδαφικό χώρο του Φωτολίβους. Ο Δήμος Προσοτσάνης
Έχει προετοιμασία για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Είχαμε χιονόπτωση αρκετή στο πανόραμα. Αμέσως όμως το χιονιστικό μηχάνημα του Δήμου πήγε πάνω και άνοιξε τους δρόμους. Είχαμε χιονόπτωση στους πύργους, όχι όμως τόσο σοβαρή ώστε να δημιουργήσει προβλήματα. Και εκεί όμως ανοίξαμε τους δρόμους. Στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου είχαμε μόνο έντονες βροχοπτώσεις. Τα αντιπλημμυρικά και τα φρεάτια που έχουμε ανταποκρίθηκαν όσο μπορούσαν καλύτερα. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Μπορώ να πω όμως ότι είχαμε προβλήματα κατά κάποιο τρόπο πλημμύρας σε πολλά χωράφια, κυρίως στο νότιο μέρος του Δήμου, περιοχή Φωτολίβος, Μαυρολεύκης κτλ. Σε αυτά θα έχουμε κάποια προβλήματα για τις οδιές τους. Επίσης διαπιστώσαμε στη γέφυρα που έχουμε στη στροφή της Μαυρολεύκης προς το Φωτολίβος, στη γέφυρα επί του ποταμού των νερών της Αγίας Βαρβάρας, διαπιστώθηκε ότι έσπασε το πτερύγιο της γέφυρας, και όταν λέμε πτερύγιο εννοούμε το τσιμέντο που είναι σαν θράφστης ροής των υδάτων του ποταμού. Ένα παλιό έργο βέβαια είναι αυτό. Καλέσαμε τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το είδαν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κινδύνου, και έτσι όταν θα πέσουν τα νερά θα γίνουν οι παρεμβάσεις ώστε το πτερύγιο αυτό να επαναδιορθωθεί. Το γεγονός πάντως είναι ότι δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο Δήμο Προσοστάνης. Για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων προς όφελος των δημοτών, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Προσοστάνης Άγγελος Λίσελης. Έτσι δημιουργήθηκε η σχολή σκι του Δήμου επικεφαλής τον κύριο Δρανόβαλη. Το κόστος εκμάθησης και μεταφοράς είναι συμβολικό, ενώ οι μεταφορές πραγματοποιούνται ομαδικά με λεωφορείο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού. Ο Δήμος Προσοστάνης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλους αυτούς τους φυσικούς πόρους που έχει, έτσι ώστε να γίνουν κτήμα των δημοτών του. Το καλοκαίρι, δηλαδή, ένα στόχο που έχουμε, ας πούμε, ότι μέσα στα επόμενα χρόνια δεν πρέπει να υπάρξει πολίτης του Δήμου μας που να μην ξέρει κολύμπη, αυτό το έχουμε καταφέρει σχεδόν, καθώς αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί η σχολή εκμάθησης κολύμβησης και σήμερα δεν υπάρχει παιδί που έχει τελειώσει το δημοτικό και δεν ξέρει κολύμπη. Το λέω αυτό, επιτρέψτε μου, παρότι μιλάμε για το σκι, το λέω για να σας δείξω ότι ενώ είμαστε μια θαλασσινή χώρα η Ελλάδα, έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως νομίζω για στους πνιγμούς. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί δεν υπάρχει παιδεία. Ο Δήμος Προσοστάνης αυτό το εξάλειψε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημότης μας και σε λίγα χρόνια ακόμα δεν θα υπάρχει κανείς δημότης, ενώ όχι για τους παλιούς, για τους νέους μιλώ κυρίως, ο οποίος δεν θα ξέρει κολύμβη. Αλλά ας γυρίσουμε στη σχολή σκι. Έχουμε την ευλογία να έχουμε το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού και δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην μάθουν όλοι οι πολίτες μας σκι, αν είναι δυνατόν. Κυρίως πάλι ξεκινάμε από τις νέες ηλικίες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η σχολή εκμάθησης σκι. Πάει πάρα πολύ καλά, ήδη 120 άνθρωποι έχουν συμμετάσχει. Η πίεση που δεχόμαστε είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Μπορούν να πάνε παιδιά, που κυρίως αυτά μας ενδιαφέρουν για τις επόμενες γενιές, αλλά μπορούν να πάνε και μεγάλοι. Υπάρχει ομάδα 2-3 καθηγητών φυσικής αγωγής με επικεφαλής τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου μας, τον κύριο Δρανόβαλη Πέτρο, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκμάθηση του σκι, της χιονοδρομίας. Κάθε Σάββατο πρωί λοιπόν, 9 η ώρα το πρωί, λεωφορεία ξεκινούν από την πλατεία της Προσοστάνης, μεταβαίνουν στο χιονοδρομικό κέντρο και 4 η ώρα το απόγευμα επιστρέφουν από εκεί. Έχουν γίνει 3-4 μαθήματα ως τώρα και θα συνεχίσουμε όσο μας το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι χιόνι υπάρχει ακόμη, κατά συνέπεια είναι εξασφαλισμένες αρκετές ημέρες μάθησης ακόμη. Θεωρώ ότι είναι μια αξιολογότατη προσπάθεια του Δήμου μας και του νομικού προσώπου, γιατί τα αθλητικά ανήκουν στο νομικό μας πρόσωπο. Καλούμε τους συνδημότες μας να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Υπάρχει ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό, το οποίο είναι στην ουσία συμβολικό, και καλύπτουμε τα πάντα. Τα έξοδα των καθηγητών, τα έξοδα του εξοπλισμού, την χρησιμοποίηση των lift. Το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι θετικό. Το ντοκιμαντέρ Africa Quest προβλήθηκε χθες το απόγευμα σε αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων σε συνεργασία με το Σωροπτιμιστικό Όμιλο Δράμας. Πρόκειται για ένα οδηπορικό στα 12 χώρες μέσα σε 6 μήνες, με μία σκηνή και δύο σακίδια στον ώμο. Χρησιμοποιήσαμε περισσότερα από 350 λεωφορεία, κοντιδάκια, πολυκύκλα και μηχανάκια. Χτίσαμε ρήμους, κοντοπίσαμε σε όμορφες παρθένες παραλίες. Ήρθαμε πολύ κοντά με τον τόπο πληθυσμό. Κάναμε μπάνιο στη φύση. Επισκεφτήκαμε αρχαίγονες σπηλές.
12 χώρες, 6 μήνες, 15.000 χιλιόμετρα, μονάχα με τη σκηνή και δύο σακίδια στον νόμο. Ο Έλπις και η Δώρα διέσχισαν την Αφρική από το Cape Town έως και το Καϊρό με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταυτόχρονα προσέφεραν αξιοθαύμαστο ανθρωπιστικό έργο. Με χρήματα που μαζέψαν από διαδικτυακές καμπάνιες, κατάφεραν να βοηθήσουν ορφανοτροφία και ιατρία σε Νότιο Αφρική, Τανζανία, Αιθιοπία, να φτιάξουν σχολείο στην Κένια καθώς και πηγάδι στο Σουδάν, το οποίο έδωσε πρόσβαση σε καθαρό νερό σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Κινηματογραφώντας τις εμπειρίες τους, το αποτέλεσμα είναι απλά μοναδικό. Αφρικανικά ζώα και εθνικά πάρκα, τροπικά δάση και σαβάνα, κοκοφίνικες και παρθένες παραλίες, πυραμίδες και καμήλες, ζουλού και μασάι. Αυτό το ντοκιμαντέρ τα είχε όλα. Βρισκόμαστε στα παλιότερα της Αφρικής. Στο σημείο αυτό, Ατλαντικός και Ινδικός ωκεανός συναντιούνται στο περίφημο φροντίδιο της Καλής Ελπίδας. Η Νότιος Αφρικής έχει γίνει γνωστή μέσα από δεκάδες βιβλία και ταινίες για την θρυλώδη ιστορία της και το πέρασμα από την αυτοκρατία, τα διαμάντια και το apartheid στη σημερινή της μορφή ως δημοκρατία με τον αγώνα του Νέλσον Μαντέλα. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Εμείς εδώ στο Λύκειο Ελληνίδων συνήθως εργιανούμε σε μονοπάτια της παράδοσης και της μουσικής και του τραγουδιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα διπορικό, ένα άλλο χεισαριάνισμα, ένα άλλο περπάτημα σε μονοπάτια διαφορετικά. Σε μονοπάτια της Αφρικής, σε μονοπάτια της Αιγύπτου, που είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι τα δικά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Ελπιδοφόρο και τη Δώρα, που έχουν κάνει ένα τελείως διαφορετικό έργο, ένα έργο ζωής, ένα έργο ανθρωπιάς, ένα έργο εθελοντισμού. Είμαστε κι εμείς εθελόντες ψυχής. Και αυτά τα δυο τα νέα παιδιά είναι παιδιά ψυχωμένα, που έχουν δώσει την ψυχή τους για να κάνουν αυτό το μεγάλο διπορικό από το Cape Town έως την Αίγυπτο. Δεν είμαι εγώ η αρμόδια για να σας πω τι κάνανε, αλλά ένα έργο θεάρεστο, ένα έργο για όλο τον κόσμο, ένα έργο προς μίμηση. Ο Ελπιδοφόρος ας μας πει ακριβώς τι θα δούμε σήμερα. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι ο Ελπιδοφόρος και η Δώρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη της Δράμας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε να σας δείξουμε αυτά που είδαμε κι εμείς, που θέλαμε να τα μοιραστούμε με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα, ωραία τοπία, ωραίους ανθρώπους. Είδαμε μέρη που υπάρχουν ανάγκες και ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε με τον εθελοντισμό. Μας άρεσε πάρα πολύ, μας άγγιξε και θέλαμε να δώσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Και με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων κάναμε αρκετά πράγματα, πολύ σημαντικά. Μιλάμε για έργα όπως εκπαίδευση, το νερό, που είναι πολύ βασικά αγαθά. Εμείς τα έχουμε δεδομένα, όμως για άλλους ανθρώπους είναι άπιαστο όνειρο. Και χαιρόμαστε που καταφέραμε να κάνουμε αυτά τα ωραία πράγματα, να δώσουμε και να πάρουμε χαρά από τους ανθρώπους αυτούς και να το μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Ελπίζαμε να σας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε τι θα δούμε. Κάποια διαφορετικά μονοπάτια, όπως είπα. Ζούγκλα, ανθρώπους διαφορετικούς, άλλο χρώμα. Μόνο το άγγιγμα ψυχής που θα νιώσουμε μας φτάνει. Το χαμόγελο των παιδιών είναι αρκετό από όσα είδα. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Και εύχομαι πάντα να είστε έτσι εθελοντές ψυχής, γεροί και δυνατοί, να προσφέρετε στον κόσμο και να είστε παράδειγμα προς μίμηση. Έχουμε έναν άλλο κόσμο, πολύ ωραία μέρη, ωραίους ανθρώπους, χαμόγελα πολλά. Και θέλαμε αυτό να το μοιραστούμε και με φίλους και γνωστούς μας. Προφανώς μας αρέσουν πολύ τα ταξίδια, όπως καταλαβαίνετε. Μείναμε 2 χρόνια στο Κέιπταουν, δουλέψαμε, μαζέψαμε κάποια χρήματα και είπαμε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Ίσως λίγο παραπάνω από όσο φανταζόμασταν, διασχίσαμε ολόκληρη την Αφρικάνικη Ήπειρο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε χρησιμοποιήσαμε πάνω από 350 λεωφορεία, δίκυκλα, τρίκυκλα, θα δείτε οτεστό, οτιδήποτε. 6 μήνες μας πήρε όλο αυτό. Και μας ήρθε μετά η ιδέα ότι χωρίς να είμαστε καθόλου στον χώρο του κινηματογράφου, να προσπαθήσουμε να το μοιραστούμε τους φίλους μας, παίρνοντας 2 κάμερες και τραβώντας πλάνα από τους ανθρώπους, επειδή είχαμε την άμεση επαφή μέσα από όλη τη λεωφορεία και αυτά. Με μια άλλη οπτική γωνιά, να μιλήσουμε με τους ντόπιους, να πάρουμε συνεντεύξεις, να δούμε τα τοπία, να γνωρίσουμε και Έλληνες που βρήκαμε στον δρόμο αρκετούς, ελληνικές κοινότητες σε κάθε χώρο που υπάρχουν, και να τα βάλουμε όλα μαζί και να τα μοιραστούμε με εσάς και όλους τους φίλους μας. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Και το πιο βασικό που έμεινε μετά είναι ότι δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με τον εθελοντισμό, δεν έτυχε να είχαμε κάποιο ερέθισμα στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε. Βοηθούσαμε στο Cape Town σε ένα ορφανοτροφείο
νιώσαμε πάρα πολύ ωραία και θέλαμε να λέμε γιατί όχι να το κάνουμε και στο ταξίδι, που υπάρχουν αρκετές ανάγκες σε πολύ βασικά αγαθά, όπως εκπαίδευση, νερό και διάφορα άλλα σε διάφορες χώρες. Οπότε ξεκινήσαμε να μαζεύουμε χρήματα διαδικτυακά, μέσω του ίντερνετ, για να βοηθήσουμε σε κάποια από αυτά τα μέρη. Και έτσι σιγά σιγά, από εκεί που ήταν κάτι μικρό, έγινε πολύ μεγάλο. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, γιατί βλέπαν ότι δεν είμαστε μια οργάνωση που πολλές φορές λες ότι δεν ξέρεις που πάνε τα χρήματα ή καχυποψίες που πάντα υπάρχουν. Ήταν δύο νέα παιδιά που εμείς προσπαθούσαμε με πολύ πάθος και την καρδιά μας να βοηθήσουμε ανθρώπους που είχαν πραγματικά ανάγκη. Και σιγά σιγά καταφέρουμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα και να βοηθήσουμε σχολεία, να φτιάξουμε σχολική αίθουσα, να βοηθήσουμε ορφανοτροφία, σε ιατρία, χτίσαμε ολόκληρο πηγάδι στο Σουδάν. Και ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό και αυτό μας έμεινε από το ταξίδι. Συμβουλές για μια σειρά ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων θα δίνονται κάθε Τρίτη από τις 9 Δευτέρου από εξειδικευμένο συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ινστιτούτου Εργασίας του Εργατικού Κέντρου Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης. Καταρχήν, η συνεργασία μας είναι με το Εργατικό Κέντρο της Δράμας, το οποίο θέλω να συγχαρώ για την πρόταση που μας έκανε. Και κατ' επέκταση, συμφωνία έγινε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι εξειδικευμένος υπάλληλος του Ινστιτούτου Εργασίας, του ΙΝΕ, θα έρχεται κάθε εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τρίτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα βρίσκεται εδώ, στο Δήμο της Προσοτσάνης, στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης, και θα υπάρχει ένα έντονο και ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς όλους τους εργαζόμενους, κυρίως του ΙΚΑ, σε ανθρώπους που κυρίως είναι μέλη του Εργατικού Κέντρου Δράμας. Η συμβουλευτική και η πληροφόρηση θα αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση, δηλαδή προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθεστώς ασφάλισης εργαζομένων κτλ., καθώς και εργασιακά δικαιώματα, συμβάσεις εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, συνδικαλιστικά θέματα. Τέλος, θα δίνονται προτάσεις και συμβουλές για προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης εργαζομένων, επαγγελματικού προσανατολισμού κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συνεργασία αυτή. Ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω, το Εργατικό Κέντρο της Δράμας και τη ΓΕΣΕΕ, που προτίμησε να κάνει αυτή τη συνεργασία με το Δήμο Προσοτσάνης. Εμείς διαθέσαμε το χώρο και καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας που έχουν όποια ανησυχία, όποιο προβληματισμό, όποια ερώτηση, να περνάνε κάθε Τρίτη από το Δημαρχείο της Προσοτσάνης από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, για να παίρνουν απαντήσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν σε θέματα εργασιακά. Στηριοποιούμε στο πρόγραμμα Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων, το οποίο λειτουργεί σε 17 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στη Δράμα λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο σε συνεργασία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ με το Εργατικό Κέντρο Δράμας. Και από σήμερα και κάθε Τρίτη θα βρισκόμαστε, ξεκινάει μια νέα συνεργασία με το Δήμο της Προσοτσάνης και θα βρισκόμαστε κάθε Τρίτη 9 με 2 στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης. Οπότε καλούμε όλους τους πολίτες Προσοτσάνης να προσέλθουν για να τους εξυπηρετήσουμε για ζητήματα εργασιακά και ασφαλιστικά. Επίσης υπενθυμίζω ότι στη Δράμα η δομή λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 2. Τις Παρασκευές βρισκόμαστε στην Ξάνθη. Ολοκληρώθηκε η δράση για τις δωρεάν μαστογραφίες στο Δήμο Δοξάτου. Οι εξετάσεις έγιναν στον Άγιο Αθανάσιο σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Ένα από τα ευχάριστα γεγονότα ήταν φυσικά η γιορτή της, η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Εκεί προνοήσαμε έτσι ώστε σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία να έλθει η κινητή μονάδα μαστογραφίας στον Δήμο μας. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 μαστογραφίες. Το κόστος, να πω ότι ήταν στα 350 ευρώ, το οποίο επιβαρύνθηκε ο Δήμος μας. Το κόστος ήταν οικονομικά ήταν πάρα πολύ μικρό. Η δράση όμως ήταν πολύτιμη. Στο μέλλον ελπίζουμε να έχουμε ξανά συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία αλλά και με άλλους φορείς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δράσεις πολύτιμες όπως η σημερινή. Πρέπει να επενδύσουμε πάνω στον άνθρωπο και στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας, διότι αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο προστασίας πάνω σε κοινωνικά φαινόμενα όπως είναι η ανέχεια, αλλά ακόμα και σε ζητήματα όπως είναι η πρόληψη.
Με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.